Λαχτάρισαν αλλά τελικά μπήκε τέλο στην περιπέτειά του. Επτά άτομα που χθε αποφάσισαν να κάνουν πεζοπορία στο φαραγγί του δικτάμου στα κεραμιά Χανίων δεν υπολόγισαν σωστά τι ικανότητε και δυνάμει του και εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτό. Οι τρει γυναίκε και οι τέσσερι άντρε έχασαν τον προσανατολισμό του ενώ διέσχιζαν το φαράγγι με αποτέλεσμα να αναζητήσουν βοήθεια. Αρχικά ειδοποίησαν συγγενεί του μέσω κινητού τηλεφώνου και κατόπιν ενημερώθηκαν και οι αρχέ. Στι 11 του 2018 και περί ώρα Ειδοποιηθήκαμε τηλεφωνικά στο επιχειρησιακό μας κέντρο ότι 7 άτομα στην περιοχή των Κεραμιών και συγκεκριμένα εντός του Φαραγγιού Δικτάμου έχουν εγκλωβιστεί και χρειάζονται άμεσα τη βοήθειά μας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί τους μας ανέφεραν ότι ένα από τα 7 άτομα είχε στραμπουλήξει το πόδι του με αποτέλεσμα να χρειάζεται άμεσα τη συνδρομή μας. Η κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων ήταν άμεση. Στήθηκε επιχείρηση διάσωση των 7 ατόμων η οποία και ολοκληρώθηκε τελικά δύο περίπου ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Η υπηρεσία μας κινητοποιήθηκε με 5... Πυροσβέστες και δύο οχήματα μεταφοράς καθώς και από ένα εθελοντή πυροσβέστη ο οποίος βρέθηκε εκείνη τη στιγμή στην περιοχή εκεί. Ε, μετά από περπάτημα περίπου 3 χιλιόμετρων διαπιστώσαμε ότι και τα 7 άτομα βρίσκονταν εντό του φαραγγιού περίπου στις μέσει της διαδρομής. Άμεσα χρησιμοποιήθηκε φορείο για τη μεταφορά της τραυματισμένης ε, κυρίας και στη συνέχεια με πεζοπορία ε, οδηγηθήκαμε στην έξοδο του Φαραγγιού. Την παθούσα την παρέλαβε το ΕΚΑΒ για περαιτέρω ενέργειες. Οι 7 περιπατητέ, σύμφωνα με πληροφορίε, λόγω και τη χαμηλή θερμοκρασία που επικρατούσε τη νύχτα στο σημείο, άναψαν φωτιά ενώ όσο περίμεναν του διασώστε σε σταθερό σημείο εντό του μονοπατιού. Πρέπει ο κόσμο που διαλέγει για να κάνει αναψυχή εντό Φαραγκιόν και του Δρυμού της Αμαριάς να είναι πολύ προσεκτική διότι αυτά πρέπει να γίνονται μέρα. Δυστυχώς η συγκεκριμένη περίπτωση και ο προσανατολισμός που έχασαν τα παιδιά ήταν το βράδυ και ζήτησαν άμεσα τη συνδρομή της πυροσβεσκής πέρα από τον τραυματισμό. Άρα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιον οδηγό που να γνωρίζει καλά την περιοχή και ανάλογα τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν να διαλέγουν αν μπορούν και έχουν και τη φυσική κατάσταση για να κάνουν αυτές τις διαδρομές. Και τα επτά άτομα είναι καλά στην υγεία τους, με μία μικρή εξαίρεση, μία κοπέλα που έπαθε διάστρεμα στο πόδι της και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.